Σήμερα θα κάνω μια πολύ μεγάλη και φαντάζομαι, θέλω να πιστεύω και για σας, ενδιαφέρουσα συζήτηση με έναν εξαιρετικότατο Έλληνα επιστήμονα. Είναι καθηγητής διεθνών σχέσεων στη νομική και οικονομική σχολή του Πανεπιστημίου του Ανατολικού Λονδίνου, ιδρυτής και αρχισυντάκτης της Journal of Balkan and Near Eastern Studies, που εκδίδεται από το 89, και διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου για τη Μελέτη Κρατών, Αγορών και Λαών στο ίδιο Πανεπιστήμιο. Είναι ο εξαιρετικός κύριος Βασίλης Φούσκας και θα δούμε και τα μεγάλα και τα μικρά παράθυρα του τι συμβαίνει στον πλανήτη, του τι συμβαίνει στην Ευρώπη, του τι συμβαίνει στη γειτονιά μας. Ο κύριος Φούσκας ετοιμάζει, θα έλεγα, και μία πρωτοποριακή στο είδος της έρευνα, 50 χρόνια με τη μεταπολίτευση και την εισβολή και κατοχή στην Κύπρο. Καλημέρα, κύριε Φούσκα. Καλημέρα σας, κύριε Σαχίνη. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και γεια σας και στους ακροατές σας. Αναρώνω από αυτή την έρευνα. Ήταν αρχαιακή έρευνα, 6 μήνες στα αρχή, ακόμα αναρώνω. Πολύ, πολύ κουραστικό ήταν. Νομίζω όμως ότι έχεις τον κόπο και θα το συζητήσουμε στη συνέχεια. Θέλω όμως να ξεκινήσουμε από ένα πολύ μεγαλύτερο κάδρο από αυτό που φαντάζονται κάποιοι με όρους επικαιρότητας, διότι είστε από εκείνους που ιστοειμονές που υποστηρίζει ότι το παιχνίδι μετατοπίζεται πια προς την λεγόμενη, να το πω έτσι, ανατολική πλευρά. Και ξεκινώ ως εξής. Ο πρόεδρος Biden, 6 μήνες πριν τις αμερικανικές εκλογές, χθες ανακοίνωσε δασμούς, κύριε Φούσκα, σε κινέζικες εισαγωγές αξίας 18 δις. Και αν το αποπληθωρήσουμε λίγο, βλέπουμε ότι εκεί που χτυπά είναι ο υπερτριπλασιασμός των δασμών στις μπαταρίες ιόντων λιθίου για ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ο τετραπλασιασμός των δασμών στα κινέζικα εισαγόμενα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, στις κινέζικες ηλιακές κυψέλες, σε ό,τι έχει σχέση, για να το πω απλά, με τις σπάνιες γαίες, όπου η Κίνα σε όλο τον κύκλο των σπάνιων γαιών κατέχει το 90% της παγκόσμιας αγοράς. Έχουμε παγκόσμιο οικονομικό πόλεμο. Έχουμε. Είναι ακριβώς έτσι το πράγμα, όπως τα περιγράψατε. Και υπάρχει πρόβλημα ανταγωνιστικότητας των αμερικανικών εταιριών σήμερα να ανταγωνιστούν με τρόπο έτσι που να συνάδει με τα αμερικανικά συμφέροντα την Κίνα. Και όχι μόνο την Κίνα, και την Νοτιοανατολική Ασία γενικότερα. Υπάρχουν και άλλα κράτη εκεί πέρα τα οποία παράγουν, διότι η Κίνα, ξέρετε, έχει καταφέρει να φτιάξει μέσω του ελέγχου αυτών των σπάνιων γεών που αναφέρατε, έχει καταφέρει να φτιάξει ένα είδος δικιάς της, κατά κάποιο τρόπο, παγκοσμιοποίησης, που ξεκίνησε από την περιφέρεια της Κίνας, δηλαδή υπάρχουν τα semiconductors, αυτά που αναφέρατε, δηλαδή τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, δηλαδή υπάρχει μια παραγωγική, μια λυσίδα παραγωγής στην Νοτιοανατολική Ασία, mm-hmm. την οποία ελέγχει πλέον η Κίνα και εξάγει η Κίνα. Και η Αμερική επιβάλλει και στην Ευρώπη να βάλει δασμούς. Δηλαδή η Αμερική μετά τον πόλεμο της Ουκρανίας έφτασε την Ευρώπη σε ένα σημείο παντελούς υποταγής. Ειδικά στο βιομηχανικό τομέα, στον τομέα και στον τομέα των χημικών βιομηχανιών και των αυτοκινητοβιομηχανιών. Οι οποίες αυτοκινητοβιομηχανίες της Ευρώπης φεύγουν από την Ευρώπη και πάνε ή στην Αμερική ή στην Κίνα. Μετακομίζουν. Αδειάζει η Ευρώπη. Υπάρχει μια δεύτερη αποβιομηχανοποίηση, θα έλεγα, της Ευρώπης. Η πρώτη ήταν δεκαετία του 70 και του 80. Να ξαναπάμε πάλι σε αυτό που είπατε στην αρχή. Ναι, υπάρχει μετατόπιση οικονομικής ισχύως από την Δύση στην Ανατολή. Το κέντρο βάρος έχει μετατοπιστεί. Από τότε επισημαίνουμε με τη δουλειά που έκανα και με τους συνεργάτες μου εδώ από το 2005 και το βλέπουμε αυτά τις συνέπειες. Η Ουκρανική κρίση είναι συνέπεια αυτού του γεγονότος μεγάλης μετατόπισης ισχύως από τη Δύση στην Ανατολή. Είναι μια συνέπεια, διότι αν το ΝΑΤΟ σταματήσει να επεκτείνεται προς την Ανατολή, όπου πιστεύει πλέον ότι μόνο με τη στρατιωτική ισχύ η Αμερική μπορεί να ελέγξει την οικονομία, την ενσωμάτωση της οικονομίας της Ευρασίας, τότε θα εξοβελιστεί η Αμερική από την Ευρασία. Δηλαδή θα υπάρξει ένας οικονομικός και πολιτικός μετέπειτα άξονας μεταξύ Βερολίνου
Μόσχας και Πεκίνου, και τότε έχει φύγει εντελώς οικονομικά και στρατιωτικά η Αμερική από την Ευρώπη και την Ασία, που είναι η καρδιά του κόσμου. Κύριε Φούσκα, θα το διανθίζετε εσείς. Θέλω λίγο να σας ρωτήσω το εξής. Άρα, και το λέω έτσι με απλό τρόπο, αυτός ο πανικός κάθε φορά ότι η Κίνα θα κάνει επέμβαση στην Ταϊβάν, δεν είναι ξεκομμένος ότι η Ταϊβάν είναι το κλειδί των ημιαγωγών, των chips για τη Δύση? Κοιτάξτε, ναι, έτσι είναι. Η Ταϊβάν είναι απλά ένας κρίκος σε αυτή την αλυσίδα της κινέζικης παγκοσμιοποίησης, να το πω έτσι. Στην Ταϊβάν είναι ένα flash point που λέμε στα αγγλικά, έτσι, είναι κάτι μπορεί να γίνει εκεί. Υπάρχουν πολλά σημεία εκεί γύρω στην Κίνα, στη Κινέζικη θάλασσα και τα λοιπά, τα οποία κάτι μπορεί να γίνει, στην Κορέα κάτι μπορεί να γίνει. Ξέσπασε αυτό που ξέσπασε στην Ουκρανία. Η επέκταση του ΝΑΤΟ προς Ανατολάς δεν στοχεύει τόσο στην υποδούλωση της Ρωσίας ή σε ένα θερμό πόλεμο με τη Ρωσία ή την κατάληψη της Μόσχας. Αυτός, αν υφίσταται καθόλου ο στόχος, είναι δευτερεύον. Ο πρωταρχικός στόχος της επέκτασης του ΝΑΤΟ είναι η εδραίωση της αμερικανικής ηγεμονίας πάνω στην Ευρώπη και ο έλεγχος της Γερμανίας από τη ΣΥΠΑ. Ταυτόχρονα είναι δηλαδή η αποτροπή ενός άξονα οικονομικού και γεωστρατηγικού μεταξύ Ευρώπης, Μόσχας και Πεκίνου. Αυτό εγώ θέλω να επιμείνω εκεί πέρα. Καλά κάνετε και επιμένετε. Ο Ρώσος πρόεδρος πάει στην Κίνα μετά τις ανακοινώσεις Biden. Άρα είναι βέβαιο ότι πακτώνουν έτσι περαιτέρω, αν το δεις με την κοινή λογική, η Ρωσία με την Κίνα. Μου λένε εδώ και σωστά ότι οι νέοι φόροι σε ηλεκτρικά αυτοκίνητα, μπαταρίες και ΑΠΕ, το Biden είναι 100% στα αυτοκίνητα, 50% στις μπαταρίες, 25% σε όλες τις αγωγές από την Κίνα. Άρα είναι προφανές ότι η Κίνα θα απαντήσει και αυτή. Μπαίνουμε λοιπόν ούτως ή άλλως πια με κάθε επισημότητα και 6 μήνες πριν τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές, δεν το λέω τυχαία αυτό, μπαίνουμε σε ανοιχτό οικονομικό πόλεμο. Ανοιχτότατος. Και μάλιστα η μόνη επιτυχία που έχει καταγράψει η Αμερική από αυτό το πόλεμο είναι η υποδούλωση της Ευρώπης. Τίποτα άλλο δεν έχει καταφέρει. Ούτε κατάφερε να εξοντώσει την οικονομία ή να βουλιάξει την οικονομία της Ρωσίας. Ίσα-ίσα ενδυνάμωσε τον άξονα Μόσχας-Πεκίνου. Δηλαδή, το μόνο που κατάφερε, σας λέω, είναι αυτή η υποδούλωση της Ευρώπης. Τίποτα άλλο. Σε όλα τα άλλα έχει κερδίσει η Ρωσία. Το τι διέξοδος υπάρχει τώρα από αυτή την κρίση, δεν μπορώ να το προβλέψω. Ένα από αυτά που λένε και οι συνάδελφοί μου εδώ πέρα είναι να κάνουν πέρα το Ζελένσκι, να τον βγάλουν από τη μέση, με οποιοδήποτε τρόπο, και να βρουν μια φόρμουλα συμβασμού με τη Ρωσία κτλ. Τίποτα δεν έγινε από αυτά που ήλπιζε η Αμερική, αυτή που υπήρχε η δυτική προπαγάνδα, θα εγκαταλείψει η Ρωσία την Κρυμαία. Τίποτα. Δεν πρόκειται η Ρωσία να εγκαταλείψει την Κρυμαία ποτέ. Πάντοτε η Ρωσία ήταν στην Κρυμαία. Είναι ρωσικό έδαφος. Ιστορικά, εκατοντάδες χρόνια. Δηλαδή, έχει όρια η διείσδυση της Δύσης στη Ρωσία. Δεν είναι απλό το πράγμα και η Ρωσία είναι μια πυρηνική δύναμη. Δεν είναι δηλαδή, αν υπάρξει μεγάλη τεράστια πίεση, θα χρησιμοποιήσουν πυρηνικά. Οπότε πάμε για ολοκαύτωμα. Αυτά τα πράγματα τα υπολογίζει κάθε Biden και κάθε σόφρονας Αμερικάνος ή δυτικός πολιτικός. Έτσι. Ο οικονομικός πόλεμος υφίσταται. Ο οικονομικός πόλεμος είναι δεδομένος. Έχει μπει στα προγράμματα της Δύσης ήδη από τη μεγάλη χρηματιστηριακή κρίση του 2007-2008, διότι έσπασαν οι αγορές, έσπασαν οι αλυσίδες. Εντάθηκε με την κρίση της Ευρωζώνης, εντάθηκε παραπέρα ακόμα με την πανδημία, όπου με την πανδημία βλέπουμε ουσιαστικά να καταραίει το σύμφωνο σταθερότητας. Το σύμφωνο σταθερότητας στην Ευρώπη δεν ισχύει. Η Ελλάδα ήταν πάρα πολύ άτυχη, ξέρετε, το 2010-2015. Ήταν άτυχη με την έννοια ότι αν δεν υπήρχε σύμφωνο σταθερότητας, ίσως δεν θα παίρναμε αυτά τα μνημόνια που έχουμε λέει πάρει. Λέει εδώ ο φίλος ο Κούλης από τη Σαμοθράκη. Κύριε Φούσκα, λέει καλημέρα. Αν σε αυτόν τον οικονομικό πόλεμο η Ευρώπη είναι ο μεγάλος χαμένος, όλοι οι νέοι μας που μεταναστεύουν σε αυτήν, θα είναι και αυτοί δυνητικά χαμένοι στο μέλλον? Κοιτάξτε, όχι ακριβώς, η Ευρώπη, κάθε δυτική οικονομία
μεγάλα κράτη έχουν περισσότερες ευκαιρίες. Δηλαδή δεν νομίζω ότι είναι να πάμε έτσι. Βέβαια βλέπουμε τη γενική εικόνα του. Mm. Θέλω να πω σε ακροατές που με ρωτάνε, οι σπάνιες γιές λέγονται έτσι εξαιτίας της δυσκολίας εξόρυξής τους. Όχι γιατί είναι και τόσο σπάνιες οι περισσότερες. Υπάρχουν και σπάνια. Η μία υποομάδα είναι το Λανθάνιο, το Δημήτριο, το Πρασεοδήμιο, το Νεοδήμιο, το Προμήθειο και το Σαμάριο. Κύριες πηγές των στοιχείων αυτής της υποομάδας είναι τα ορυκτά Μοναζίτης, Τσερίτης και Αλανίτης. Η δεύτερη υποομάδα περιλαμβάνει το Ευρώπιο, το Γαδολίνιο και το Τέρβιο. Κύριες πηγές των στοιχείων αυτής της υποομάδας είναι τα ορυκτά Σαμαρσκίτης και μερικά είδη ξενοτήμου. Και η τρίτη υποομάδα είναι το Δυσπρόσιο, το Όλμιο, το Ήτριο, το Έρβιο, το Θούλιο, το Ιτέρβιο και το Λουτέτσιο. Κύριες πηγές των στοιχείων αυτής της υποομάδας είναι τα ορυκτά Γαδολινίτης, Ξενότιμο, Ευξενίτης και Φεργιουσιονίτης. Τα λέω αυτά γιατί η ηγεμόνας είναι η Κίνα από τη μία. Από την άλλη όμως, σημείο ενδιαφέροντος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο κ. Φούσκας τα ξέρει, είναι το λεγόμενο τρίγωνο του λιθίου στη Νότια Αμερική. Για να καταλαβαίνουμε και τις οικονομικοπολιτικές εξελίξεις παγκόσμια. Ποιο είναι αυτό το τρίγωνο? Είναι Αργεντινή, Βολιβία, Χιλή. Η βιομηχανία λιθίου της Αργεντινής σημειώνει ρεκόρ εξαγωγών ξαφνικά προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες προσπαθούν να εστιάσουν και στην Αφρική που έχει πατήσει πόδι Κίνα, Κονγκό, Μαδαγασκάρ και Ελλάδα, σπάνιες γιές πρέπει να πω. Το ΙΓΜΕ έχει μια μελέτη, Χαλκιδική Καβάλα, που κεντρική Ελλάδα Φωκίδα και περιοχή Λοκρίδας, εκεί που δίνουμε μπιρ παρά να κλείνει η Λάρκο, έχουμε και εμείς, πρέπει να το πω αυτό. Βεβαίως, πολύ χρήσιμα αυτά που αναφέρετε. Αλλά να σας πω όμως επίσης ότι από τη στιγμή που κάνεις εξόρυξη τη σπάνια γεία, μέχρι να φτιάξεις την αλυσίδα παραγωγής και να αρχίσεις να παράγεις ηλεκτρικά αυτοκίνητα, μιλάμε ότι υπάρχει μια άβυσσος. Εκεί πέρα η τεχνογνωσία των Κινέζων και ήδη τα υπάρχοντα δίκτυα και αλυσίδες παραγωγής που υπάρχουν είναι φοβερά. Και όπως είπατε, έχουν κάνει δίδυση στην Αφρική, ελέγχουν όλο το εμπόριο των σπάνιων γεών στην Αφρική, έχουν κάνει επενδύσεις στην Αφρική. Πολλά κράτη της Αφρικής έχουν φύγει ήδη από τη ζώνη του δολαρίου και έχουν αρχίσει να έχουν αποθέματα σε κινέζικα γιουάν. Δηλαδή έχουν γίνει φοβερές εξελίξεις, τις οποίες υπονομεύουν την πρωτοκαθεδρία της Αμερικής στην παγκοσμιοποίηση, το σχέδιο της παγκοσμιοποίησης. Έχει καταρρεύσει το σχέδιο της παγκοσμιοποίησης της Αμερικής. Υπάρχει ανοιχτός πόλεμος Κίνας-Αμερικής στον οικονομικό τομέα και υπάρχει μια κρίση ακριβώς στη μέση, είναι μεγάλη ουκρανική κρίση. Αυτή είναι η μεγάλη εικόνα που πρέπει να δούμε. Και από εκεί και πέρα υπάρχει αυτός ο άξονας Μόσχας-Πεκίνου με άλλα επίσης μεγάλα κράτη τα οποία υποστηρίζουν αυτό τον άξονα στο Ιράν. Στο Ιράν. Και από εκεί με το Ιράν πάμε κατευθείαν και στην κρίση που υπάρχει στη Γάζα. Δηλαδή είναι αλληλοδιαπλεκόμενες όλες αυτές οι κρίσεις. Είμαστε σε ένα πλανήτη αυτή τη στιγμή ο οποίος φλέγεται. Μπορεί ανά πάσα στιγμή να υπάρχει ανάφλεξη, μεγαλύτερη ανάφλεξη και να συμβεί το αδιανόητο όπως είναι ένας τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Πολλοί λένε ότι είμαστε ήδη μέσα σε αυτό, αλλά λόγω των πυρηνικών όπλων δεν εκδηλώνεται σε αυτή τη μορφή που είχε πάρει τους δύο πρώτους παγκόσμιους πολέμους, με αυτή την τεράστια αντιπαράθεση κτλ. Αυτή είναι η κατάσταση δυστυχώς. Και πιο μικρότερη εικόνα, τα δικά μας, τα Βαλκάνια και... Θα έρθουμε σε αυτά μετά τις 11. Θέλω να μείνουμε λίγο στο πεδίο της οικονομίας, γιατί καταλαβαίνω ότι με βάση του τι αναλύεται εκεί, οδηγείστε και σε άλλα συμπεράσματα. Το γεγονός ότι η παγκοσμιοποίηση, όπως τη γνωρίζαμε μέχρι τώρα, έχει κατά άλλους σπάσει, έχει κατακαιρματιστεί, έχει αλλάξει, έχει άλλους πόλους, δεν δημιουργεί προβλήματα στην ενιαία μέχρι σήμερα λεγόμενη εφοδιαστική αλυσίδα, λέω για παράδειγμα, και ό,τι γίνεται στην Ερυθρά Θάλασσα και ό,τι γίνεται στον Περσικό, το ότι οι πλώες έχουν πολλές στραφή να κάνουν το περίπλου Νοτίου Αφρικής, το τι γίνεται στον Αρκτικό κύκλο, το τι αρχίζει και γίνεται στην Ανταρκτική, όλα αυτά δεν αλλάζουν
και την ίδια την κίνηση των εφοδιαστικών αλυσίδων δεν τις κάνουν μαζί με την πράσινη λεγόμενη τεχνολογία, αφού έχουμε και δασμούς πιο ακριβές, άρα αυτά δεν μετακυλίονται στα προϊόντα, δεν φτάνουν στην κατανάλωση. Και βεβαίως, πολύ σωστά, έτσι είναι τα πράγματα. Έχουν σπάσει οι αλυσίδες της τροχοδοσίας, έτσι όπως το λέτε, τα Global Production Networks, τα οποία τα λέμε εδώ στα αγγλικά. Η τάση πάντως που υπάρχει, κοιτάξτε, είναι μια διπλή τάση. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι κατέρευσε η παγκοσμιοποίηση και ότι πάμε πάλι σε μια περίοδο μεσοπολέμου με νέος Χίτλερ και Μουσολίνιδες, έτσι, και με ένα νέο είδος εθνικισμού, με νέους εθνικισμούς. Υπάρχει αυτή η τάση, αλλά η παγκοσμιοποίηση ταυτόχρονα το κεφάλαιο θέλει να πολλαπλασιαστεί, να αυξηθεί, να αναπαραχθεί σε παγκόσμια κλίμακα. Δηλαδή δεν έχει τελειώσει η παγκοσμιοποίηση. Περνάει μια φοβερή κρίση. Και στην κρίση αυτή, η κρίση αυτή οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη ενός νέου πόλου συσσόρευσης κεφαλαίου που είναι η Νοτιοανατολική Ασία και η Κίνα. Και αυτό άρχισε να συμβαίνει τη δεκαετία του 80. Είναι αυτό σαφέστατο. Αν είναι τις παγκόσμιες τάσεις, οι παγκόσμιες οικονομικές τάσεις, εκεί είναι το πράγμα. Και αυτό το θέμα με την Κίνα είναι ότι έχει ένα δικό της μοντέλο παγκοσμιοποίηση. Δεν είναι το ίδιο με το αμερικανικό. Δηλαδή, όταν όταν το κινέζικο κράτος πάει στην Αφρική και δανείζει λεφτά, όταν δανείζει λεφτά στο Πακιστάν να κάνει στο λιμάνι του Γκουαντάρ στο Πακιστάν, υπάρχει ένα τεράστιο τέρμιναλ όπου καταλήγουν εκεί πολλοί πετρελαγωγοί από την Κεντρική Ασία κτλ. Αυτό το έχει χρηματοδοτήσει η Κίνα. Δεν το χρηματοδοτεί όπως χρηματοδοτεί το δούνο του Διεθνές Νομισματικού Ταμείου. Δηλαδή η Κίνα δεν έδωσε χρήματα στο Πακιστάν λέγοντας στο Πακιστάν πρέπει να αλλάξετε, να κάνετε αυτές τις μεταρρυθμίσεις στο εσωτερικό της χώρας σας, στην αγορά σας, να κάνετε ιδιωτικοποίησεις, να κάνετε αυτό, να κάνετε εκείνο. Δεν κάνει αυτό το πράγμα η Κίνα. Η Κίνα δίνει τα χρήματα και βάζει ένα τόκο μικρό, μεγάλο, οτιδήποτε γίνει στην χώρα. Δεν παρεβαίνει στις εσωτερικές να επιβάλλει μεταρρυθμίσεις σε αυτά τα κράτη. Δηλαδή, αν με ρωτήσετε εμένα ευθέως, τώρα είναι η Κίνα η υπεριαλιστική δύναμη, ξέρετε η απάντηση είναι ποια θα είναι? Πω δεν ξέρω. Και θα είμαι απολύτως ειλικρινής. Από την άλλη όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει υποεξάρτηση τις χώρες με τις οποίες αποκτά δοσοληψίες. Σωστό και αυτό. Γι' αυτό σας λέω δεν ξέρω. Βεβαίως, έχει επιρροή. Κοιτάξτε τι έγινε στη Σερβία τώρα, πρόσφατα, και στην Ουγγαρία. Με την επίσκεψη. Δεν ήταν μισό εκατομμύριο Σέρβοι στο Βελιγράδι να φώναζαν Σερβία-Κίνα συμμαχία? Γιατί η Κίνα έχει κάνει φοβερές επενδύσεις στην υπόθεση υποδομές. Έχει βάλει τη Σερβία, όπως είναι και η Ελλάδα και η Τουρκία, στο νέο δρόμο του μεταξύ, στο Belt and Road Initiative, αυτό που χρηματοδοτεί η Κίνα, που είναι ένας τρόπος παγκοσμιοποίησης και ενσωμάτωσης της Ευρασίας με κινέζικη πρωτοκαθεδρία. Έχει αγοράσει μεταξύ των άλλων, έχει σώσει δουλειές η Κίνα στη Σερβία, και το κινέζικο κράτος και οι Κινέζοι επιχειρηματίες έχουν αγοράσει εργοστάσια μεταλλίων που είχαν κλείσει, είχαν φαλυρίσει. Έχει σώσει χιλιάδες δουλειές εργατών με την αγορά αυτών των επιχειρήσεων που έχουν φαλυρίσει στη Σερβία. Κύριε Φουσκά, ναι, είναι σαφές. Θέλω να σας ρωτήσω, γιατί είναι και ερώτημα πολλών ακροατών εδώ, και χαίρομαι γιατί είπα ότι πιστεύω ότι θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον η σημερινή συζήτηση μαζί σας. Με ρωτάνε κατά πόσο στο Πανεπιστήμιο εκεί στο Ανατολικό Λονδίνο μελετάτε και το φαινόμενο που κάποιοι λένε ότι μπορεί να είναι η νέα μεγάλη αντίπραξη στο μη ενιαίο διαφορετικό πόλο από την αμερικανική ηγεμονία της Ινδίας, των Ινδιών. Μάλιστα, ναι, έχουμε ερευνητές με καταγωγή από Ινδία που κάνουν αναπτυξιακά οικονομικά. Το προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ινδία είναι μεν και αυτή μέσα στον αστερισμό της ανερχόμενης δύναμης, κυρίως μάλιστα στον τομέα του πληθυσμιακού. Θα είναι σύντομα, θα έχει περισσότερο πληθυσμό η Ινδία από την Κίνα. Το τεράστιο πρόβλημα που υπάρχει με την Ινδία είναι
αυτή οποιαδήποτε ανάδειξη δυναμικής οικονομίας υπάρχει στην Ινδία συνοδεύεται από μια τεράστια φτωχοποίηση του πληθυσμού. Δηλαδή είναι ακόμα μια χώρα η οποία έχει εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους, δεν μπορεί ακόμα να τους βγάλει από τη φτώχεια. Κάτι που έχει καταφέρει να κάνει η Κίνα. Η Κίνα έχει δημιουργήσει μια μεσαία αστική τάξη γύρω στα 500 εκατομμύρια, 400-500 εκατομμύρια. Αυτοί οι άνθρωποι των 400-500 εκατομμύρων, μεσαία τάξη, στέλνουν τα παιδιά τους και σπουδάζουν στην Αγγλία, στην Γερμανία, στην Αμερική. Έτσι. Δηλαδή έχει δημιουργηθεί μια διάδραση μιας κινέζικης διασποράς με την Κίνα την ίδια, η οποία είναι πάλι σε όφελος της Κίνας. Η Ινδία ακόμα αυτό δεν είναι σε θέση να το κάνει. Και είναι στις υπηρεσίες περισσότερο η Ινδία. Είναι ακόμα, εγώ πιστεύω πάντως είναι σωστή αυτή η παρατήρηση. Εγώ πιστεύω ότι η Ινδία σε βάθος χρόνου θα παίξει και αυτή ένα πάρα πάρα πολύ μεγάλο οικονομικό, παγκόσμιο οικονομικό ρόλο. Δηλαδή μέσα σε 100 χρόνια από τη στιγμή από τώρα που μιλάμε δεν είμαι καθόλου σίγουρος αν η Αμερική και η Δύση γενικότερα θα είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν του οικονομικού ανταγωνισμού που θα υπάρχει από αυτές τις ευρασιατικές χώρες. Δηλαδή μιλάμε για τώρα Ρωσία, Κίνα και Ινδία, αυτός είναι όλος ο κόσμος. Έτσι, ο παγκόσμιος νότος, θα το πούμε αλλιώς. Το παγκόσμιο νότος, η Αφρική, μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης, η Λατινική Αμερική επίσης. Όλα αυτά πιστεύω, τα οποία συζητάμε εγώ και εσείς, νομίζω τα ξέρει πάρα πολύ καλά η αμερικανική ελίτ και οι δυτικές ελίτ. Νομίζω ότι τα ξέρουν, δεν είναι χαζοί. Είναι πάρα πολύ έξυπνοι άνθρωποι και σας το λέω αυτό από την πείρα που έχω μελετώντας και τα αρχεία. Πολύ μορφωμένοι άνθρωποι. Πάρα πολύ μορφωμένοι. Δηλαδή, διάβαζα αρχεία τις δεκαετίες του 50 και του 60 και του 70 αμερικανικά αρχεία αμερικανικών πολιτικών έτσι, ο Κίσιγκερ ο ίδιος, εξαιρετική μόρφωση, ό,τι και να πούμε για τον Κίσιγκερ, εγώ δεν έχω καλά λόγια ως Έλληνας, αλλά όμως ήταν εξαιρετικά μορφωμένος άνθρωπος, δηλαδή τους διαλόγους που κάνω εγώ αμφιβάλλω αυτή τη στιγμή αν η ελίτ και οι αμερικανικοί και οι αγγλικοί και να μην μιλήσουμε για τις ελληνικές πολιτικές ήταν έχουν τέτοιο είδος μόρφωση και τέτοιο είδος επίπεδο να καταλάβουν τη σχέση. Πιάσατε πινέζα τώρα κύριε Φούσκα, θέλω να πάμε σε διακοπή ως εξής. Λέει ο Νίκος, ναι. Πολύ σωστό λέει το τρίγωνο στη Λατινική Αμερική όπου όμως η BYD, κινέζικη Τέσλα, κατασκευάζει συνεχώς γραμμές παραγωγές εκεί και κλείνει συμφωνίες για εξόρυξη λιθίου. Είναι ένας τρόπος να αποφύγει τους φόρους στην εισαγωγή των ηλεκτρικών αυτοκινήτων της ΣΥΠΑ. Επίσης πρόσφατα, θυμίζω λέει, ξέσπασε ξαφνικά πόλεμος μεταξύ X Twitter και Βραζιλίας με το Μάσκ να μιλάει για αυταρχισμό επειδή εκεί οι δικαστικές αρχές της Βραζιλίας εξέδωσαν απόφαση για αποκλεισμό κάποιων λογαριασμών του Μπολσονάρο, ο οποίος δικάζεται για απόπειρα πραξικοπήματος, αλλά ο Μάσκ κάθε άλλο παρά για τον Μπολσονάρο φωνάζει, όπως γίνεται κατανοητό. Ο Ηλίας μου λέει να συνηγορήσω σε κάτι χωρίς να κάνω διαφήμιση στα όσα λέει ο κύριος Φούσκας, από την πρακτική λέει. Όσοι ασχολούμαστε με δραπάνους, τρυπάνια, εργαλεία κτλ. Και έτυχε να παραγγείλουμε κανένα κινέζικο των 10-20 ευρώ, με τη λογική και 50 τρύπες να κάνει και το πετάξω πάλι φθηνό είναι, διαπιστώνουμε ότι η αντοχή της μπαταρίας τους είναι μεγαλύτερη από τα γνωστά που τα έχει πληρώσει και 600 και 700 ευρώ. Είναι όντως πολύ μπροστά στην μπαταρία. Προσέξτε τι λέει ένας εμπειροτέχνης. Καλημέρα, λέει ο Δημήτρης από Θεσσαλονίκη. Έχει ξεκινήσει, κύριε Φούσκα, μια συζήτηση για το αν το κόστος κατασκευής των ανεμογεννητριών λόγω ανατιμήσεων καθιστά την παραγωγή ενέργειας από αυτές τις ασύμφορες. Γνωρίζετε κάτι, λέει, από αυτού, γιατί εμείς εδώ στη χώρα, ακόμη και με δάση, μήπως πρέπει να σταματήσουμε. Και άλλος φίλος λέει, μην ξεχνάτε και το Ιράν, το οποίο συνήνεψε συμφωνία με την Ινδία για νέο εμπορικό δρόμο που θα περνά μέσα από το Ιράν και θα φτάνει στη Ρωσία. Για να καταλαβαίνουμε, λέει, πού πάει ο πλανήτης. Ναι, δυστυχώς δεν ξέρω να πω τίποτα για τις ανεμογεννήτριες. Αυτό με το Ιράν είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το τελευταίο που αναφέρατε ο ακροατής. Και το κλειδί, ξέρετε, στην όλη υπόθεση αυτή είναι να λυθούν αυτές οι διαφορές που υπάρχουν. Αν λυθούν αυτές οι διαφορές που υπάρχουν μεταξύ Ιράν, Πακιστάν, Ινδίας,
με το απρόβλεπτο στοιχείο εκεί το Αφγανιστάν, αν λυθούν αυτές οι διαφορές εκεί πέρα, γιατί υπάρχουν διαφορές, υπάρχουν πολλές διαφορές μεταξύ Ιράν και Πακιστάν, αν λυθούν αυτές οι διαφορές, στον Μπαλουχιστάν ας πούμε, τότε και υπάρχει μια οικονομική συνεργασία μεταξύ τους και μαζί με την Κίνα, υπάρχουν διαφορές Κίνας και Ινδίας, έτσι. Λοιπόν, αν λυθούν αυτά τα πράγματα, τότε είναι πάρα πολύ δυσκολεύει η κατάσταση για τη Δύση. Δυσκολεύει πάρα πολύ. Και αυτό βέβαια η Δύση κάνει ό,τι μπορεί να το αποτρέψει να υπάρξει αυτή η συνεργασία. Αν την μπορεί να το αποτρέψει με το να πυροδοτεί συνεχώς αναφλέξεις εθνικές και θρησκευτικές σε αυτές τις περιοχές. Έτσι δεν είναι. Είναι πολύ, πολύ ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Το ίδιο πράγμα δηλαδή, κοιτάξτε, η Δύση έκανε αυτή την πολιτική την είχε από το καθόλου το ψυχρό πόλεμο, την δεκαετία του 40. Προσπαθούσε να ενθαρρύνει το πλουραλισμό, υποτίθεται, το έλεγε πολύ ωραία έτσι, τον πλουραλισμό, να ενθαρρύνει τον πλουραλισμό και τη δημοκρατία μέσα στις σοβιετικές δημοκρατίες. Πώς το ενίσχυε το πλουραλισμό, με το να χρηματοδοτεί πράκτορες και μην οι ίδιοι να λένε ότι ας πούμε εσείς είστε Ουκρανοί και να είστε ενάντια στο Σοβιετικό Ιμπεριαλισμό, ενάντια στη Ρωσία, ενάντια στο Ρώσικο Εθνικισμό κτλ. Δηλαδή αυτή ήταν η πολιτική του Μπρεζίνσκι μέσα στη Σοβιετική Ένωση. Και σιγά σιγά αυτό λέει θα βάλουμε κι εμείς το λιθαράκι μας για να καταρρεύσει το Σοβιετικό σύστημα. Έτσι και έγινε. Έτσι και έγινε. Κύριε Φούσκα, να έρθω λίγο στην Ευρώπη, γιατί πολλή κουβέντα γίνεται και σε αυτή την Ευρώπη είμαστε τμήμα της και εμείς. Το τελευταίο διάστημα, τους τελευταίους μήνες, ότι οι χώρες προετοιμάζονται και οι πολιτικές τάξεις δίνουν τον τόνο για οικονομίες πολέμου. Οι οικονομίες πολέμου σε μια Ευρώπη που εσείς την περιγράφετε ότι είναι σε φάση αποβιομηχανοποίησης, άρα πολύ περισσότερο για χώρες πιο αδύναμες στο βιομηχανικό τομέα όπως οι δικές μας, σε φάση εγκατάλειψης και του πρωτογενή τομέα, πώς θα την κάνουν την οικονομία πολέμου, μπορείτε να μου πείτε? Δεν πρέπει να ξαναδούν καταρχάς, ας υποθέσουμε ότι την κάνουν, δεν πρέπει να δουν την παραγωγική τους βάση εξ αρχής? Θα την κάνουν, αυτή είναι η πολιτική της Αμερικής. Η Ευρώπη δεν έχει καμία διάθεση να εμπλακεί σε πόλεμο. Το γερμανικό κράτος, το βαθύ γερμανικό κράτος ήταν ενάντια στο πόλεμο στην Ουκρανία. Το θέμα είναι όμως ότι η Αμερική ελέγχει την ασφάλεια της Ευρώπης, την ελέγχει από το δεκαετία του 40. Δεν υπάρχει δηλαδή, η Ευρώπη ως γεωπολιτική δύναμη δεν υπάρχει, είναι ανύπαρκτο μέγεθος. Εδώ βρίσκεται η ανικανότητα των ελληνικών ελίτ να δούνε ότι η ένταξη στην Ευρώπη πέρα από κάποια οικονομικά ωφέλη το οποίο μπορούσε να φέρει, παρόλα αυτά έφερε μεγάλη οικονομική δυσπλαγία και ήταν τελικά εις βάρος της Ελλάδος η ένταξη στην Ευρώπη με τους όρους χωρίς η Ελλάδα να είναι έτοιμη, ταυτόχρονα δεν πρόσφερε καμιά ασφάλεια. Με την άποψη της απειλής που έχει από την Τουρκία στο Αιγαίο, στην Κύπρο και στη Θράκη. Η Ευρώπη δηλαδή δεν είναι γεωπολιτικό μέγεθος, δεν έχει υπάρξει ποτέ, ούτε πρόκειται η Αμερική να αφήσει να υπάρξει η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση ως ένα πολιτικό μέγεθος, πολιτικό, να γίνει δηλαδή κράτος. Όπως είναι οι Ενωμένες Πολιτείες της Αμερικής, να γίνει ένα οι Ενωμένες Πολιτείες της Ευρώπης. Δεν πρόκειται να γίνει αυτό ποτέ. Η Αμερική θέλει την Ευρώπη να είναι χωρισμένη σε κράτη για να μπορεί να κάνει το διέρη και βασίλευε. Και τώρα στο ερώτημά σας, πώς μπορεί η Ευρώπη να κάνει οικονομία, πολεμική οικονομία, σας λέω ότι μπορεί, διότι θα τα προσφέρει όλο αυτό το μέγεθος που χρειάζεται η Ευρώπη για να μπει ως προμαχώνα στην Ανατολική Ευρώπη, θα το κάνει με τα έξοδα της Αμερικής και με την παραπέρα υποτέλεια
της Ευρώπης στα αμερικανικά. Άρα προγράμματα λιτότητας για τους ευρωπαϊκούς λαούς για να καλυφθούν τα έξοδα των οπλικών ακριβώς. και άλλων συστημάτων. Μάλιστα, για να ξέρουμε τι λέμε. Ακριβώς. Φυσικά όλα αυτά γίνονται με νεοφιλελεύθερη λιτότητα. Δεν υπάρχει άλλη λύση σε αυτό. Μα αυτό είναι και το πρόγραμμα της Αμερικής. Το παγκόσμιο πρόγραμμα της Αμερικής είναι νεοφιλελεύθερη λιτότητα. Αυτή είναι η παγκοσμιοποίηση. Κατά πόσο τώρα θα μπορέσει αυτό να γίνει στην πράξη είναι ένα θέμα. Εγώ πιστεύω και το βλέπετε και αυτό έτσι, και στις εφημερίδες και στις σοβαρές ιστοσελίδες υπάρχει μεγάλη αντίσταση μέσα στην Αμερική για τη συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία. Δεν είναι τυχαίο ότι καθυστερούν οι πιστώσεις, οι πολεμικές πιστώσεις στην Ουκρανία. Η Ελλάδα εμφανίζεται ως η πιο πρόθυμη να δώσει ό,τι έχει και δεν έχει, να αποκλείσει τα νησιά της, να τα δώσει στην Ουκρανία. Μεγάλο σφάλμα. Εν πάση περιπτώσει, γίνεται αυτό που γίνεται. Ο πόλεμος πόσο θα κρατήσει, δεν είμαι σε θέση να ξέρω. Όσο περισσότερο κρατάει ο πόλεμος, τόσο περισσότερο αυτό θα είναι εις βάρος της Ευρώπης. Και οι τάσεις αποβιομηχανοποίησης θα συνεχίζουν. Και τη στιγμή μάλιστα που η Αμερική έχει φροντίσει να προστατεύσει την οικονομία της τόσο με δασμούς, αλλά και με νόμους, όπως ξέρετε, όπως οι νόμοι για το Inflation Reduction Act, δηλαδή ο νόμος για το πώς θα χτυπηθεί ο πληθωρισμός, ο οποίος ουσιαστικά επιδοτεί επιχειρήσεις που έρχονται από άλλα μέρη του κόσμου για να δράσουν, για να κάνουν επιχειρήσεις στην Αμερική. Αυτές επιδοτούνται από πάρα πολλές γερμανικές εταιρείες, έχουν φύγει από τη Γερμανία και έχουν πάει στην Αμερική. Άλλες, όπως σας είπα προηγουμένως, πάνε στην Κίνα. Η BASF, ας πούμε, μεγαλύτερος χημικός κολοσσός στον κόσμο, όχι στην Ευρώπη, έτσι, έχει πάει στην Κίνα. Αυτοκινητοβιομηχανίες. Επίσης, με αυτή τη λογική, εάν πράγματι η Ευρώπη μπει σε δίνη του πολέμου, τότε θα υπάρξει μια φοβερή εξαθλίωση των πολιτών της Ευρώπης. Και με αυτή την έννοια, αυτό που είπε ο ακροατής πριν μισή ώρα, όταν είπε οι νέοι που φεύγουν την Ελλάδα και πάνε στην Ευρώπη, ναι, εκεί θα αντιμετωπίσουν προβλήματα, έτσι. Κύριε Φούσκα, επειδή μου λένε κάποιοι εδώ ότι αν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία για να μην πακτώσει στο ΝΑΤΟ, οι Αμερικανοί τα κατάφεραν να πακτώσει η Φιλανδία και η Σουηδία. Σωστά το λένε, σωστά το διαβάζουν. Το κέρδισε αυτό. Και κέρδισε και κάτι ακόμη όμως η Αμερική που δεν το λέμε στην Ευρώπη. Τα έξοδα μοιράζονται ακόμη περισσότερο στους Ευρωπαίους για τη λειτουργία του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη. Πληρώνουν τώρα και οι Φιλανδοί και οι Σουηδοί. Αυτό δεν το έχουμε καταλάβει. Πληρώνουν, βεβαίως και πληρώνουν, και μάλιστα πρέπει να πιάσουν το στόχο που είναι το 2% του ΑΕΠ, πάνω από το 2% του ΑΕΠ. Αυτό είναι ο όρος που έχει βάλει η Αμερική σε όλα τα μέλη του ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα το πιάνει και με το παραπάνω. Τουρκία το πιάνει. Κύριε Φούσκα, άρα υπό το πρίσμα αυτό, γιατί το είπατε και στην αρχή, στον ακήρυχτο ή κηρυγμένο πια ανοιχτό οικονομικό πόλεμο, και μου έκανε εντύπωση, και καλά κάνετε εσείς, ότι στο μεγάλο κάδρο συνδέεται ακόμη, ανεξάρτητα από το στενά της περιοχής γεωγραφικό θέμα, και τις εξελίξεις στη Γάζα. Και θέλω να σταθούμε λίγο στη Γάζα πριν έρθουμε στα κάθε μας, διότι το πρώτο πεδίο είναι η προσπάθεια του Ισραηλινού κράτους να εξαλείψει το παλαιστινιακό στοιχείο. Χθες οι υπουργοί της κυβέρνησης, οι ακραίοι, είπαν ότι οι καθαρές λύσεις πρέπει να έχουν καθαρές αποφάσεις, πρέπει να επικύσουμε τη λωρίδα της Γάζας. Το λένε οι ακραίοι υπουργοί. Αλλά σε αυτό το σύμπλοκο πια παίζουν όλοι οι παίκτες. Παίζουν και οι μεγάλοι παίκτες, από ουδέτεροι μέχρι αδιάφοροι, μέχρι ενεργοί Αμερικανοί με τον εξοπλισμό. Οι Ρώσοι και οι Κινέζοι δεν πολύ υδρώνουν. Τα αραβικά καθεστώτα μάλλον τους χαλάει σούπα των σχέσεων με το Ισραήλ. Το Ιράν αναδεικνύεται ένας πόλος. Είναι ένα σύμπλοκο. Με πρώτο πεδίο βεβαίως το σφαγείο στη Γάζα. Ναι, αυτό μπορούμε να συζητάμε πάρα πολλά χρόνια. Είναι τεράστιο το θέμα. Πάντως βλέπετε και τη στροφή της ευρωπαϊκής πολιτικής, για να το συνδέσουμε με την Ευρώπη που μιλούσαμε πριν λίγο, τη στροφή της ευρωπαϊκής πολιτικής από τη δεκαετία του 70 μέχρι σήμερα έχει γίνει εντελώς φιλοϊσραηλινή. Δηλαδή ακόμα και η Αμερική να σταματήσει όπλα να δίνει
στο Ισραήλ, η Γερμανία θα συνεχίσει να δίνει όπλα στο Ισραήλ. Είναι πάρα πολύ περίπλοκο το ζήτημα. Βέβαια, στη Γάζα επιτελείται εθνοκάθαρση πρωτοφανούς μεγέθους και κανένας δεν κάνει τίποτα. Όχι, δεν κάνει τίποτα. Με συγχωρείτε, πώς λέτε δεν κάνει τίποτα? Σπάμε λουκέτα και μπαίνουμε σε κατάληψη της νομικής στην Ελλάδα για τη σφαγή στη Γάζα. Αυτό έχει γίνει, για παράδειγμα, στην Ελλάδα. Αυτό. Ενώ σε επίπεδο πολιτικών ελίτ, σε επίπεδο κρατών, ο κόσμος κάνει. Και στην Αμερική έχει γίνει σχεδόν τα καταλήψεις όλα τα πανεπιστήμια. Θυμίζει Νέο Βιετνάμ. Εκδηλώσεις που γινόταν ενώ στο Βιετνάμ. Με την έννοια της κρατικής πολιτικής. Μπέγκουνί κανένα σε αντάκτυλο. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θέλει πάρα πολύ μελέτη και ανάλυση. Να σας θυμίσω ότι όταν έγινε η Τουρκανδασία στην Κύπρο το 1963-64 και είχαν κλειστεί οι Τουρκοκύπροι σε φύλακες, είχε γίνει μια επιχείρηση τότε με τους κουκκινοσκούφιδες του Λυσαρίδη, οι οποίοι τους σταμάτησε ο Μακάριος κάποια στιγμή, γιατί λέει η διεθνή κοινή γνώμη δεν μας επιτρέπει να συνεχίσουμε και θα χάσουμε και αυτά που έχουμε. Οπότε σταματήσαν οι επιχειρήσεις τότε, παρόλο που είχαν την απόφαση 186 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, για ότι το κράτος που αναγνωρίζεται είναι το κράτος το ελληνοκυπριακό του Μακαρίου, έτσι. Αυτή τη στιγμή αυτό που επιτελείται στη Γάζα και κανένα κράτος στον κόσμο, εντάξει, κανένα κράτος στον κόσμο που θα καταδικάσει οτιδήποτε, αλλά δεν κάνει τίποτα επί του πρακτέου να σταματήσει αυτό που γίνεται. Είναι κάτι πάρα πολύ ανησυχητικό. Ξέρετε, υπάρχουν δύο ερμηνείες για το γιατί συμβαίνει αυτό. Η μια είναι ότι το Ισραήλ είναι ο βραχίωνας των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή και ότι χωρίς το Ισραήλ οι ΗΠΑ δεν μπορούν να ηγεμονεύσουν στον Περσικό κόλπο, να έχουν τις βολικές τιμές που θέλουν για το πετρέλαιο κτλ. Αυτή είναι μία ερμηνεία. Υπάρχει όμως και μια άλλη ερμηνεία, η οποία λέει ότι η δύναμη των σιωνιστικών λόμπι εκτός Ισραήλ μέσα στα μεγάλα κράτη της Δύσης, δηλαδή στη ΣΥΠΑ, στην Αγγλία, στη Γερμανία, έτσι, στην Ιταλία, είναι πάρα πολύ, είναι τόσο ισχυρή ώστε δεν μπορούν να αφήνουν περιθώρια δράσης υπέρ των Παλαιστινίων ή κατά κάποιο τρόπο να εξισορροπηστεί αυτή η μεγάλη ασύμμετρη δυναμική που υπάρχει στην Παλαιστίνη. Τώρα για το ποια από αυτές τις ερμηνείες εγώ προσωπικά υιοθετώ ή ποια είναι, δεν έχει σημασία ποια είναι η πιο επικρατέστερη. Το θέμα είναι να δούμε ποια από αυτές τις ερμηνείες έχει βαρύτητα, ίσως και οι δύο. Όμως η σωστή απάντηση σε αυτό το ζήτημα είναι να δει κανείς την ιστορία λίγο. Τη δεκαετία του 40, όταν συζητιόταν η ίδρυση του Ισραήλ, η τεράστια πλειοψηφία των πολιτικών της πολιτικής ηγεσίας των ΗΠΑ αντιτάχθηκε στην αναγνώριση του κράτους Ισραήλ. Ο Άτσισον αντιτάχθηκε, ο Κίναν αντιτάχθηκε, ο Μάρσαλ αντιτάχθηκε. Μόνο ο Τρούμαν και το στενός κύκλος γύρω από τον Τρούμαν ήταν υπέρ της αναγνώρισης του κράτους Ισραήλ. Και το αιτιολογικό ήταν το εξής. Το αιτιολογικό ήταν ότι ο Τρούμαν είχε πάρα πολλούς σπόνσορες, χρηματοδότες, σιωνιστές, Αμερικάνους σιωνιστές, και ταυτόχρονα είχε και 2 εκατομμύρια ψηφοφόρους στη Νέα Υόρκη. Αυτό ήταν το επιχείρημα. Αυτά υπάρχουν σε όλο το πιο ιστορικό βιβλίο ιστορίας της δεκαετίας, χρειάζεται να πάει σε πρωτογενείς πηγές, σε δευτερογενείς πηγές, βιβλίο ιστορίας, τα αναφέρουν αυτά τα πράγματα. Το επιχείρημα του Άτσισον και του Κίναν ήταν ότι, μα καλά, εμείς πάμε να κάνουμε σιωνιστικό κράτος στην καρδιά του αραβικού κόσμου, εκεί όπου εμείς θέλουμε να έχουμε καλές σχέσεις με τους Άραβες για να παίρνουμε φθηνό πετρέλαιο. Αυτό ήταν το επιχείρημα. Δηλαδή, εάν δείτε ότι τώρα η Αμερική έχει δεσμευτεί από το 1945-46-47 να υποστηρίζει ένα κράτος στην καρδιά του αραβικού κόσμου, όπου κινδυνεύει να έχει μια μόνιμη πηγή έντασης, ανασφάλειας κτλ. Και αποφάσισε να διαχειρίζεται αυτές τις κρίσεις που υπάρχουν από τότε μέχρι σήμερα, που είναι μια ατέλειο, δηλαδή δεν λύνεται αυτό το ζήτημα. Είναι ακόμα πάρα πολύ, πολύ πιο δύσκολο και πολύ πλοκό αυτό το κυπριακό. Έτσι. Mm-hmm.
αποφάσισε να το διαχειρίζεται αυτό και μάλιστα ενάντια στις αρχές της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, οι οποίες είναι οι αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είναι η αρχή της αποαπικιοποίησης. Τότε, δεκαετία του 40 και του 50, η Αμερική ήταν μια πάρα πολύ ισχυρή αντιαπικιοκρατική δύναμη. Υπονόμευε εντελώς τις απικίες της Αγγλίας και της Γαλλίας, τις παλαιομοδίτικες μορφές απικιών, έτσι, που είχαν εγκαταστήσει κυβερνήσεις δικές τους και τα λοιπά στην Ινδία και στην Κύπρο. Αυτά τα Αμερική δεν τα ήθελε. Δηλαδή μια δημοκρατική δύναμη. Αυτή είναι η τραγωδία της αμερικανικής πολιτικής, όπως είχε ονομάσει ένας μεγάλος ιστορικός Αμερικάνος, ο William Appleman Williams, δεν ξέρω αν είναι γνωστός στην Ελλάδα. Αυτή είναι η τραγωδία της. Από τη μια να λέει εξάγουμε ανθρώπινα δικαιώματα και δικαιοσύνη, και από την άλλη μεριά να υποστηρίζει το κράτος του Ισραήλ. Αυτό είναι τραγέλαφος. Είναι μεγάλο το ζήτημα. Εν πάση περιπτώσει, αυτές είναι, σας είπα η Ερμηνίδα, ποιο είναι το σχέδιο. Το σχέδιο είναι ένα άλλο θέμα. Τι σχέδιο έχει το Ισραήλ εκεί? Το σχέδιο είναι η εθνοκάθαρση. Πώς θα γίνει αυτό? Πάρα πολύ δύσκολο να γίνει στην πράξη. Εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει κανένα σχέδιο για την εξόδοθρωση της Χαμάς. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Η Χαμάς είναι ιδεολογία, εξολοθρεύεται. Η Χαμάς είναι εδώ, στο Λονδίνο. Κάθε μέρα που πάω στη δουλειά μου στο Πανεπιστήμιο, λέω, άμα γίνει και κανένας βάζει γύρω από τη μέση του εκρηκτικά και να την αρθεί μέσα σε ένα τεράστιο σταθμό του τρένου στο Γουατελό, σκοτώσει 500 άτομα, τι θα γίνει, ας πούμε? Θα εξολοθρευτούν οι Χαμάς? Δεν εξολοθρεύονται οι Χαμάς. Η Χαμάς είναι μια δικαιολογία του Ισραήλ για να μπορεί να κάνει την εθνοκάθαρση. Κάθε φορά που χτυπούν οι Χαμάς θα γίνεται αυτό το πράγμα. Υπάρχει μια αυτοεξυπηρέτηση κατά κάποιο τρόπο. Αυτό που θέλουν είναι ο πληθυσμός της Γάζα σιγά σιγά να μετακομίσει και να πάει στην Αίγυπτο και μετά να πιάσουν τη δυτική όχθη σιγά σιγά, είτε με τον υπηκισμό είτε με άλλους τρόπους, με τον πόλεμο ας πούμε, και να πάνε να τους πρόξουν να πάνε στην Ορδανία. Οπότε θα γίνει αυτό που λέει και η Βίβλος, ο πλούσιος λαός του Ισραήλ θα έγινε στην ιστορική Παλαιστίνη. Αυτό πιστεύω ότι είναι το σχέδιο. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Και βέβαια, στη συγκυρία από την οποία μιλάμε τώρα, θα δίνει όλο ο Νετανιάχου. Διότι αν αποτύχει αυτό, πάει φυλακή. Γιατί το καθεστώς Νετανιάχου στο Ισραήλ έχει μεγάλη εσωτερική πίεση. Έτσι, και η κοινή γνώμη στο Ισραήλ δεν είναι 100% πίσω από τον Νετανιάχου. Είναι ίσα-ίσα έχει χάσει την πλειοψηφία της κοινής γνώμης, τις επιχειρήσεις αυτές που κάνει. Όλα αυτά σε μια περιοχή στην οποία δεν είμαστε εκτός κάδρου, και έρχομαι σε αυτό τώρα, κύριε Φούσκα, στον απόϊχο αν θέλετε και τη συνάντηση στην Άγκυρα. Εσείς έχετε γράψει ένα εξαιρετικό άρθρο χθες, ιστορική ήττα των ελληνικών ελίτ και επιστροφή του λαού. Θέλω πριν πάμε με βάση το άρθρο, στο οποίο υπάρχουν και ψήγματα αυτής της μελέτης, θέλω λιγάκι να μείνω στο ίδιο το πεδίο αυτό καθ' αυτό μαζί σας, γιατί ξέρω ότι τα παρακολουθείτε. Και μου κάνανε εντύπωση, διότι οι Τούρκοι δημοσιογράφοι τη λένε σήμερα στους Έλληνες δημοσιογράφους. Συνάντηση Μητσοτάκη και Ερντογάν είχαμε στην Άγκυρα και οι Έλληνες δημοσιογράφοι ασχολήθηκαν με το μενού στην Άγκυρα. Υπάρχει και μια τουρκική παροιμία που λέει: εσείς στην Ελλάδα χαμογελάτε πολύ, στην Τουρκία χαμογελάνε οι υπηρέτες και οι υποτακτικοί. Λοιπόν, κοιτάξτε. Υπάρχουν μερικά. Εγώ θα πάω με το political correct. Αν θέλετε, αυτό που διατυπώνει πολύ large ένας κύκλος στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν είναι φοβικός ή κατευναστικός. Ότι ρε παιδί μου να τα συζητάμε όλα. Λοιπόν, προσέξτε. Express visas. Ωραία. Άκουσα πάρα πολλά για την επίσκεψη στα νησιά. Είστε και νησιώτης, είστε από τη Λέσβο, Μυτιλινιός. Άκουσα για το πώς αναθερμαίνονται οικονομικά τα νησιά και πώς και οι Τούρκοι τουρίστες έρχονται με βίζες εξπρές. Ξέρετε τι δεν άκουσα? Αφού είναι σε ισότιμη βάση, τις εξπρές βίζες για τους Έλληνες στα μικρασιατικά παράλια. Δεν το άκουσα. Άρα τι ισομερής τουριστική πίτα είναι αυτή? Το Turk Aegean? Ναι, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Υπάρχει λογική της περίσχυσης του ισχυρού. Και ο ισχυρός, ξέρετε πάρα πολύ καλά, ο ισχυρός οικονομικά ισχυρός, πολιτικά ισχυρός, ο γεωπολιτικά ισχυρός είναι η Τουρκία. Οι σχέσεις
το συζητήσαμε και παλιά, είναι ανισοβαρής. Mm-hmm. Δεν υπάρχει καμιά ισομέρεια, δεν υπάρχει ισότητα Ελλήνων οικονομικών ελίτ και τουρκικών οικονομικών ελίτ. Οι οικονομικές τουρκικές ελίτ είναι πάρα πολύ τεραστίου μεγέθους. Και αυτό αποτυπώνεται συμφωνίες. Αυτό που δεν ξέρουμε, είναι το τι κάνουν οι επιτροπές. Το τι είπε ο Μητσοτάκης, ας πούμε, μεταξύ μας τώρα δεν κόμπασε και όλα στην ομιλία που έκανε. Καλώς ήταν. Στην ομιλία, όχι αυτά που είπε, έτσι, αλλά ήταν εύγλωτος και τα λοιπά. Μίλησε ο άνθρωπος. Ήταν ομιλία, αλλά δεν ξέρουμε τι κάνουν οι επιτροπές. Για τις επιτροπές δεν υπάρχει κανένας άλλος δείκτης να ερμηνεύσουμε ή να υποθέσουμε τι κάνουν οι επιτροπές εκτός από την ιστορία. Από τι δηλαδή μπορούμε πριν 30 χρόνια, 40 χρόνια. Μισό λεπτό, θα έρθω σε αυτό. Αλλά κοιτάξτε, ναι. Έχω εδώ ένα στοιχείο της Golden Visa. Ξέρετε τι προκύπτει. Ναι. Οι Τούρκοι επενδυτές αποτελούν ήδη τη δεύτερη μεγαλύτερη ομάδα με άδειες παραμονής στην Ελλάδα μετά τους Κινέζους. Και εγώ σας ρωτώ, επειδή θα πάμε σε τουρκικές επενδύσεις στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και όχι μόνο, εσείς που διακονείτε και την οικονομία στο επιστημονικό πεδίο, ποιος λέτε ότι έχει το πάνω χέρι στην οικονομική διείσδυση, ο επενδυτής ή ο πολιτής? Το πάνω χέρι το έχει ο επενδυτής. Μάλιστα. Το πάνω χέρι το έχει ο επενδυτής και οι επενδύσεις στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου υπάρχουν ήδη. Δεν περίμεναν τη Βίζα. Υπάρχουν ήδη. Δηλαδή έχουν αγοράσει γη στη Σάμο, στη Χιό, στη Λέσβο. Γη και άλλα assets και άλλες υποδομές. Αυτό έχει συμβαίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και κοιτάξτε να δείτε, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, οι πρωτεύουσες των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, πού βρίσκονται? Βρίσκονται κοιτώντας τα παράλια της Μικράς Ασίας. Σωστά, όλες. Σωστά, όλες. Έχετε δίκιο. Γιατί? Ναι, γιατί πριν 100 χρόνια, 120, 130, 150, υπήρχαν Έλληνες έμποροι, έτσι, από τη μια και την άλλη πλευρά και κάναν όλο το εμπόριο. Και κάνουν ό,τι μπορεί και έτσι Έλληνες και Αρμένοι και Εβραίοι. Αυτή ήταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και στα Βαλκάνια υπήρχε οι Σέρβοι. Υπάρχει ένα καταπληκτικό άρθρο του Στογιάνοβιτς, ο κατακτητής Έλληνας Ορθόδοξος, ο Έλληνας κατακτητής Ορθόδοξος έμπορος, ο οποίος κινούσε όλα τα νήματα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ο Αρμένιος και ο Έλληνας. Λοιπόν, αυτό το πράγμα τώρα, μετά 100 χρόνια τουρκικού κράτους, έχει αντιστραφεί και θα αντιστραφεί ακόμα περισσότερο εις βάρος των ελληνικών συμφερόντων. Γιατί η Ελλάδα δεν έχει φροντίσει να κάνει αυτό που έλεγε ο έμισος Μιχάλης Χαραλαμπίδης, την ενσωμάτωση, την οικονομική ενσωμάτωση της χώρας. Αντί να κάνει δηλαδή ενσωμάτωση, έλεγε την Αθήνα με την Ανατολική Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, έκανε ενσωμάτωση, πώς το είπε κιόλας, στα σεπόλια με το κολονάκι. Μάλιστα, αυτό έλεγε ο αημιστός Μιχάλης Χαρά. Έχετε δίκιο και καλά κάνετε και θυμίζετε λόγια σπουδαίων Ελλήνων που όταν ήταν εν ζωή δεν τους εκτιμούσαν κιόλας. Τους είχαν στο περιθώριο. Μάλιστα. Έτσι, ακριβώς. Αυτός τώρα, ποιος είναι απέναντι από το Αϊβαλί, απέναντι από την Μητυρί, το Αϊβαλί. Πιο πάνω είναι το Αδραμίτη. Απέναντι από τη Χίο είναι η Σμύρνη. Η Σμύρνη έχει 5,5 εκατομμύρια κόσμο. Είναι όσο η Αθήνα. Πιστεύετε εσείς ότι στο μέλλον, σε 50 χρόνια, αν πάμε έτσι όπως πάμε, δεν θα απορροφεί στην οικονομία της Χίου? Μα είμαστε σοβαροί. Αυτό είναι φως φανάρι. Δεν υπάρχει τίποτα να κρατήσει την επένδυση, το κεφάλαιο. Και ξέρετε κάτι, δεν υπήρχε ποτέ σύνορο στα νησιά στο Αιγαίο. Δηλαδή δεν υπήρχε σύνορο ανατολικών των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, ανατολικά. Δεν υπήρχε σύνορο στη θάλασσα. Ουδέποτε δεν μπορεί να υπάρξει τέτοιο σύνορο. Οπότε η Τουρκία, τι σου λέει, ο Σουηδίας λέει, θα τα ενθυλακώσω εγώ τα νησιά. Αυτό είναι το νόημα της γαλάζιας πατρίδας. Είναι πάνω απ' όλα οικονομικό και μετά, όταν έρθουν οι συνθήκες, μπορεί να γίνει και παραπέρα. Είναι και γεωπολιτικό, είναι και πολιτικό. Είναι και αυτό είναι το όρομα της γαλάζιας πατρίδας, είναι οικονομικό. Είναι κίνηση του κεφαλαίου. Ο δήμαρχος της Δυτικής Μυτιλήνης, θα μπείτε στο Facebook να το δείτε, ο δήμαρχος της Δυτικής Μυτιλήνης, ο Βέρος, είχε φωτογραφία με τον Κότς. Θα ψάχνει να βρει με ψηφοφόρους βέβαια μετά, αλλά δεν έχει σημασία αν υπάρχουν εκεί εγκατάσταση και υπάρχει μια πλουραλιστική κοινωνία, μετά οι ψηφοφόροι του θα είναι Τούρκοι, πολίτες κτλ. Δηλαδή,
Προσέξτε να δείτε, η όσμωση αυτή, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου στον αέρα. Σα το λέω γιατί υπάρχει ανάπτυξη στα νησιά εκεί. Είναι τόσο σαφέστατο αυτό, δεν μπορώ να το. Έχετε δίκιο, κύριε Φούσκα. Όχι, νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον. Επαναλαμβάνω. Από τη Λέσβο προέρχεστε, Μυτιλινιός. Δεν ξέρω, μέσα από τη χώρα είστε, έτσι, από τη Μυτιλίνη είστε. Όχι, είχε από την Πέτρα. Από την πανέμορφη Πέτρα. Από τον κόλπο της Γέρας, δηλαδή. Μάλιστα. Λοιπόν, ναι, πιο πάνω. Ναι. Πιο πάνω. Ακούστε τώρα εδώ. Έχετε δίκιο εσείς που τα λέτε τόσο απλά και ομά, και καλά κάνετε και τα λέτε, αλλά να σας πω, επειδή η ζωή τα λύνει, έτσι όπως μου το περιγράψατε, μπροστά μου ήρθε ζωντανά το εξής, ότι ρε παιδιά, και γιατί να δαπανάτε στρατό, αναλάβει το ΝΑΤΟ την προστασία. Έτσι είναι. Ή μήπως δεν έχει υποθεί. Έτσι είναι, έχει υποθεί και μάλιστα πάρα πολύ παλιά. Έχει υποθεί παλιά και μάλιστα λίγο, πριν, λίγο μετά την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο, όταν κοίταζα τα έγγραφα, ναι, του 1974, γιατί τη μελέτη σταματάω το Δεκέμβριο του 1974, όταν είχε πάει ο Μακάριος στην Κύπρο, σε 7 Δεκεμβρίου. Δεν τον αφήνα να πάει πιο μπροστά, τον φοβόταν. Φοβόταν μήπως κάνει ανατροπή της εισβολής. Είναι φοβερό. Ούτε ο Κίσιγκερ ούτε ο Καραμανλής άφηναν τον Μακάριο να επιστρέψει στην Κύπρο αμέσως μετά που αν είχε ανατραπεί. Μπορούσα κάλλιστα να πάνε τον. Βεβαίως, αυτή η συζήτηση έχει υπάρξει από τότε. Η Τουρκία όλα τα θέματα τα οποία βάζει σήμερα τόσο ανοιχτά, όλα τα θέματα που βάζει τόσο ανοιχτά, είχαν συζητηθεί και κλεισμένα των θυρών τότε. Γι' αυτό είναι καλή ιστορία να τη μελετούμε και να ξέρουμε τι είναι. Ένας μπούσουλας που σου λέει τι συμβαίνει σήμερα. Τώρα, πού να ξέρουμε εμείς τι ζητάνε σήμερα. Αν έχουν προχωρήσει τόσο πολύ να το βάζουν το ζήτημα τόσο ανοιχτά. Δηλαδή, το ζήτημα της αποστρατιωτικοποίησης, όταν μόλις η Ελλάδα είχε ακόμα πάει στρατό στα νησιά, δεν υπήρχε στρατό στα νησιά. Εγώ μεγάλωσα. Με αφορμή το Κυπριακό πήγε στρατός, έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Ναι. Τότε πήγε ο στρατός. Εγώ θυμάμαι ότι όταν έγινε εισβολή, θυμάμαι έμεινα 11 χρονών και κουβάλαγα με νερό, με κουβάδες νερό, γιατί είχαν ένα όπλο, είχαμε δυο φαντάρους απέναντι στην παραλία και καθόταν με ένα είδος υδροφόρο και έπρεπε να, χωρίς νερό δεν δούλευε αυτό το πολυβόλο, δεν θυμάμαι και πως λέγανε, δεν θυμάμαι πως το λέγανε. Φοβερό. Λοιπόν, και μόλις πήγε ο στρατός στα νησιά, ήδη συζήταγε η πολιτική μας ελίτ τότε με τον Μπίτσιο να υπάρχουν διεθνείς εγγύησεις για τα νησιά και οπότε θα αποσυρθεί ο στρατός. Να πω ότι στη μελέτη αυτή για τα 50 χρόνια παραθέτεται και αυτούσια ένα διάλογο μεταξύ του υπουργού, του τότε Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών, του κυρίου Δημήτρη, του αείμνηστου Δημήτρη Μπίτσιου, και του τότε υπουργού παντοδύναμου think tanker Henry Kissinger στη Ρώμη στις 5 Νοεμβρίου του 1974. Δηλαδή έχουν περάσει 3 μήνες από την εισβολή στην Κύπρο, 3 μήνες που στα νησιά πάει στρατός. Να το διαβάσω αυτούσιο. Μπίτσιος, ο τότε Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Υπάρχει και το θέμα ορισμένων νησιών του Αιγαίου. Η Τουρκία μας κατηγορεί ότι επαναστρατιωτικοποιούμε αυτάς. Βεβαίως, διεθνείς συνθήκες προβλέπουν τη μερική αποστρατιωτικοποίησή των. Αλλά αυτές συνθήκες περιέχουν τα ρητά παρετήσεις της Τουρκίας από παντός δικαιώματος επί των νησών αυτών. Kissinger. Άρα, θα εδέχεστε να συμμορφωθείτε πλήρως προς τα σπέρια αποστρατιωτικοποιήσεως διατάξεις, εάν σας εδίδοντο επαρκείς διεθνείς εγγυήσεις δια την ασφάλεια των νήσων. Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Μπίτσιος. Βεβαίως. Τι πάει να πει επαρκείς διεθνείς εγγυήσεις. Και ο Τσάμπερλεν πήρε ένα χαρτί από τον Χίτλερ, δεν θα κάνουμε πόλεμο. Αυτό. Ναι, διεθνείς. Ναι, στην πράξη αυτό συμβαίνει. Έχει τίποτα άλλο να δώσει διεθνείς εγγύησεις εκτός από ένα χαρτί. Το οποίο χαρτί μπορεί να εφαρμοστεί, αλλά πώς θα εφαρμοστεί, αν εφαρμοστεί το χαρτί αυτό. Θα εφαρμοστεί με το να έρθει νατοϊκό στρατό στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Ο νατοϊκό στρατό στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα περιέχει και τουρκικό στρατό. Ή κάνω λάθος. Αυτό δεν ήταν το σχέδιο στην Κύπρο στην αρχή. Το σχέδιο Άτσιστον έλεγε να γίνει νατοϊκή βάση στην Κύπρο. Και ο Μακάριος έλεγε όχι σε αυτό το σχέδιο. Έλεγε όχι γιατί θα υπήρχε εκεί τουρκικός στρατός. Δηλαδή θα έβαζε την υπογραφή του να έρθει τουρκικός στρατός μέσω του ΝΑΤΟ στην Κύπρο. Και δεν το έπαιρνε ο Μακάριος στο σχέδιο του Άτσιστον. Ας πούμε. Λοιπόν, η κατάσταση είναι δραματική και γίνεται δραματικότερη
αν σκεφτούμε ότι αυτό συζητιόταν τρεις μήνες μετά τη τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Δηλαδή σήμερα τι μπορεί άλλο να έχουν δώσει, μπορείτε να μου πείτε. Εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ, δεν θέλω να σκέφτομαι. Εμένα μου φαίνεται ότι έχουν δώσει πάρα πολλά. Αγοράζουν ειρήνη. Αγοράζουν ειρήνη με τρόπο που μάλιστα είναι χυδαίος και σε κατηγορούν και για λαϊκιστή ή για εθνικιστή. Άμα διαβάσετε τα Twitter της κυρίας Μπακογιάννη, αυτό το πράγμα λέει. Δεν μπορείς να μιλήσεις. Έχουν μπερδέψει τον εθνικισμό, τον λαϊκισμό. Είναι ιδεολογίες αυτό το πράγμα. Δεν είναι ιδεολογίες. Εδώ μιλάμε για πραγματικές σχέσεις που έχουν να κάνουν με την κυριαρχία, με τη λαϊκή περιουσία, με τη φορολογία. Πώς θα φορολογείτε, πώς το ελληνικό κράτος θα τολμήσει να φορολογεί έναν ροδίτη, έναν χιώτη, ένα μυτιλινιό. Ποια είναι η έννοια της δημοκρατίας, πώς θα λειτουργήσει η οικονομία, το κράτος, η δημοκρατία όταν είσαι ενθυλακωμένος και όταν ο ψαράς δεν μπορεί να βγει έξω να ψαρέψει γιατί θα είναι κατακλυσμένος από τις τουρκικές στράτες. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία πρέπει να ξανασκεφτούμε και πρέπει να τα σκεφτούμε πλέον σε λαϊκή βάση. Γι' αυτό λέω για επιστροφή του λαού, γιατί ο λαός πρέπει να μπει ξανά στο προσκήνιο. Οι πολιτικές μας ελίτ σήμερα δεν εκφράζουν τα λαϊκά συμφέροντα. Όλο το φάσμα. Όλο το φάσμα των κομμάτων που έχει χτιστεί από τη μεταπολίτευση, η μεταπολίτευση έχει καταρρεύσει. Δεν υπάρχει μεταπολιτευτικό κομματικό σύστημα, είναι εντελώς αποξενωμένο από την κοινωνία. Αυτό είναι ξεκάθαρο για μένα. Πώς τα καταφέρουν και είναι στην εξουσία, δεν ξέρω. Κύριε Φούσκα, δύο παρατηρήσεις θέλω να μας βοηθήσετε. Λέτε ότι το ενδιαφέρον είναι τι συζητιέται στα κλειστά και στις επιτροπές. Κοιτάξτε, μία μέρα μετά τη συνάντηση βγαίνει ο πολύς κύριος Χακάν Φιντάν, δεν ατυχαίο πρόσωπο, χρόνια ο αναμορφωτής της ΜΙΤ, σήμερα υπουργός εξωτερικών της Τουρκίας, και λέει κόκκινη γραμμή, προσέξτε, τα ελληνικά σχέδια για τα θαλάσσια πάρκα σε χωρική θάλασσα. Έτσι, που είναι και δυνητική μας ΑΟΣ, κόκκινη γραμμή, αλλά σε χωρική θάλασσα. Και λέει, μάλιστα, είπαμε στην ελληνική πλευρά, άρα μας μαρτυρά τι συζητήσαν, πως τα θαλάσσια πάρκα είναι η κόκκινη γραμμή μας και δεν θα τα δεχτούμε. Από την άλλη πλευρά, καταγράψαμε τις επιφυλάξεις μας, είπαμε ότι δεν πρόκειται για ένα αθώο περιβαλλοντικό σχέδιο στα μάτια μας και ότι αν προχωρήσει θα μπουν σε θέματα που αφορούν τη υφαλοκρηπίδα. Υπήρξε κατανόηση της αρχής, αυτό κατάλαβε ο κύριος Φιντάν, ότι δεν πρέπει να γίνουν εκατέρωθεν μονομερή βήματα. Λέω εγώ τώρα. Το καλό πιστόν είναι ότι θα πεις ότι η ελληνική πλευρά επιμένει στα θαλάσσια πάρκα. Έλα σου όμως που βγαίνει ο πρόεδρος του τουρκοελληνικού επιμελητηρίου και λέει να το δούμε επιχειρηματικά με την οικονομική στήριξη για μια συνεκμετάλλευση στο χώρο των θαλασσίων πάρκων στο Αιγαίο. Πόσο ασύνδετο είναι το ένα με το άλλο? Διότι ναι μεν κρατικά θα λέμε ότι ο καθένας έχει τις επιφυλάξεις του για τη δική μας θάλασσα, αλλά επιχειρηματικά θα γίνει deal. Άρα... Ναι, τα είπατε όλα, διότι συνεκμετάλλευση σημαίνει ότι χάνεις την κυριαρχία σου και όχι μόνο και τα κυριαρχικά σου δικαιώματα και την κυριαρχία σου, άρα μοιράζεσαι το πλούτο, άρα εδώ θίγεται το λαϊκό συμφέρον, το ελληνικό λαϊκό συμφέρον, διότι ως κράτος όποιο εισόδημα και να έχεις δεν θα είναι αρκετό να κάνεις την αναδιανομή που πρέπει, που να χρηματοδοτήσεις δηλαδή την παιδεία, την υγεία, τις συντάξεις, την ασφάλεια, δηλαδή να ικανοποιήσεις τον ελληνικό λαό. Μα άρα θα έχεις μισό λεπτό κόντρα σε εσάς κύριε Φούσκα, ναι. Μα θα έχεις ειρήνη, ναι. Σου λένε δεν πετάνε τα αεροσκάφη, μειώνεις τα κόστη, θα ρίξεις τα λεφτά αυτά εκεί, και όπως είπε προχθές ο καθηγητής ο κύριος Ροζάκης, να πάμε στο δικαστήριο και για τα ζητήματα κυριαρχίας. Έχουμε να φοβηθούμε τίποτα? Βέβαια, άμα είναι, ναι, δικά μου και δικά σου, ναι, δεν έχεις να φοβηθείς. Ναι, ναι, ναι. Θα σας πω ακριβώς. Κοιτάξτε να δείτε, δεν πρόκειται κανένα κράτος και κανένα κράτος, κανένα καπιταλιστικό κράτος, συγγνώμη που φέρνω αυτή την έννοια, αλλά θέλω να επιμείνω στο ότι ένα καπιταλιστικό κράτος που στηρίζεται στην ανάπτυξη των αγορών, στην επέκταση των αγορών και στην επέκταση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, δεν πρόκειται να σταματήσει τη συνεκμετάλλευση Τουρκία. Όλο το χώρο, όλο τον πρώην Οθωμανικό χώρο θα διεκδικήσει η Τουρκία. Είναι ζωτικός της χώρος. Είναι ζωτικός χώρος του τουρκικού κεφαλαίου. Πώς θα σας το πω, της επέκτασης των τουρκικών αγορών. Εάν είχαμε, ας σας πω ένα άλλο, να το καταλάβουμε καλύτερα. Εάν είχαμε κερδίσει το 22, λέω ένα παράδειγμα,
Εάν είχαμε κερδίσει το 22, τότε ξέρετε τι άνθηση, ξέρετε που θα ήταν σήμερα, αλλά θα ήταν Βυζάντιο. Αυτό ήθελε ο Βενιζέλος. Δεν κερδίσαμε, οπότε τα πράγματα έχουν αλλάξει. Οπότε πρέπει η ελληνική η αστική τάξη, η ελληνική πολιτική να βγει και να πει σε κάθαρα στον κόσμο ότι εμείς, αυτό που λέω το Χαραλαμπίδη, θα γίνουμε βιλαέτη της νέας Τουρκίας. Οπότε δεν θα έχουμε στρατό, δεν θα έχουμε, θα έχουμε μερικά αστυνομικά τμήματα να επιτηρούν την τάξη κτλ. Θα είναι μια επαρχία της Τουρκίας. Είμαστε 10 εκατομμύρια. Η Τουρκία είναι 85, το 2050 θα είναι 100. Εμείς θα είμαστε 8 το 2050 με τους ρυθμούς δημογραφικής ανάπτυξης που έχουμε. Οπότε αυτό δεν είναι πιο ειλικρινές. Γιατί αγοράζω ραφάλε, γιατί παίρνω τα F-35, γιατί κάνω αυτή τη φασαρία, γιατί πληρώνω μισθούς στρατηγών, υποστράτηγων και συνταγματαρχαίων, γιατί τα κάνω όλα αυτά. Δεν καταλαβαίνω. Άρα τίθεται ένα ζήτημα δημοκρατίας. Παραλαμβάνω, είναι θέμα πολύ σημαντικό. Δεν μπορείς να κάνεις εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων και κυριαρχίας χωρίς να βάλεις ζήτημα δημοκρατίας. Και στο κάτω-κάτω έχει μπει σε δημοψήφισμα όλα αυτά που κάνει. Να καταλάβουμε τι λέμε, δηλαδή, γιατί έχουμε ξεφύγει εντελώς. Τι θα πει να πάμε στη Χάγη, δεν έχω τίποτα να λύσω. Μόνο το ζήτημα της ΑΟΣ υπάρχει. Που είναι σωστά το λέτε θέμα. Της ΑΟΣ, καλά το λέτε εσείς. Γιατί έχουμε κολλήσει στο τουρκικό αφήγημα της υφαλοκρηπίδας. Αυτό είναι το κόλπο τη Τουρκία. Μάλιστα. Μόνο ΑΟΣ υπάρχει. Είναι πολύ ανώτερη έννοια της. Έτσι, έχει. Κύριε Φούσκα, ειλικρινά με αφήνετε εντυπωσιασμένο. Διότι είστε από τους ελάχιστους που έχει αντιληφθεί την. Δυστυχώς όμως είναι αυτό που είπατε. Η ελληνική και η κυπριακή, οφείλω να πω, πολιτική και οικονομική ελίτ, ή θα πρέπει να πούν, παιδιά, συνθηκολογούμε, διότι οι άλλοι είναι ανώτεροι, δεν εννοώ φιλετικά, ανώτεροι οικονομικά, ισχύως κτλ. Και εμείς θα πάμε σε deal και σε όποιον αρέσει. Αλλά όλα αυτά περί συνεργασίας, φιλίας, κοσμοπολιτισμού και τα λοιπά είναι ραπανάκια για την όρεξη. Στην ουσία είναι οι γυρλάντες για να υποκρύψουν ότι δεν έχουν στρατηγική, γιατί δεν υπάρχει στρατηγική τελικά. Δεν υπάρχει εθνική στρατηγική, όχι, δεν μπορεί να δημιουργηθεί εθνική στρατηγική με αυτές τις προϋποθέσεις, όχι. Και δεν θα σταματήσει η Τουρκία και το μισό Αιγαίο να της δώσει θα θέλει και άλλα. Δεν σταματά, είναι η λογική ανάπτυξης του κεφαλαίου της. Της κίνησης του κεφαλαίου, της διεύρυνσης των αγορών. Εγώ αν έχω κάποια διαφωνία με τους καθαρά γεωπολιτικούς αναλυτές, που λένε πάρα πολύ σωστά πράγματα, είναι ότι δεν βάζουν σάρκα μέσα σε αυτό το σκελετό το γεωπολιτικό που αναφέρονται. Η σάρκα είναι το κεφάλαιο. Είναι η ανάπτυξη του τουρκικού κεφαλαίου. Στη Θράκη, πόσες τουρκικές τράπεζες λειτουργούν. Τα υποκαταστήματα της Εθνικής όμως στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου κλείνουν. Αν δείτε την τράπεζα Ζιράτ και έρχεται στη Μυτιλίνη, θα εκπλαγείτε. Όχι, δεν θα εκπλαγείτε, αφού θα υπάρχει τουρκικό κεφάλαιο λειτουργεί εκεί, να μην δανείζεται από τουρκική τράπεζα. Και κατάλαβα, είναι πολύ απλά τα πράγματα. Εάν δεν γίνει άμεσα τόνωση με δημόσιες δαπάνες, δηλαδή με το ελληνικό δημόσιο δεν παρεύει να επενδύσει γενναία στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στη Θράκη, γενναίες επενδύσεις, έτσι. Με καινούργιες καλλιέργειες, με καινούργια εργοστάσια, με στήριξη της ηχθοκαλλιέργειας κτλ. Δεν υπάρχει ισοτηρία. Σας το λέω, τα νησιά θα τα ενθυλακώσει η Τουρκία. Δεν ξέρω τι συμφωνία έχουν κάνει ήδη με τα χωρικά ύδατα. Δεν μπορώ να το ξέρω. Σίγουρα θα έχουν κάνει κάτι. Δεν υπάρχει περίπτωση να συζητάνε από το 1974 για αποστρατιωτικοποίηση και να μην έχουν δώσει σήμερα στην Τουρκία διάφορα πράγματα γύρω από τα νησιά. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Δηλαδή αυτή βγαίνει η λογική, αυτό υπαγορεύει. Παρόλο που είναι υπόθεση. Έτσι. Αν δεν γίνει δηλαδή αυτές οι κινήσεις από το ελληνικό κράτος, δεν υπάρχει καμιά σωτηρία. Και νομίζω ότι εδώ είναι που πρέπει να επέμβει ο ελληνικός λαός και να πει ότι αυτή η πολιτική τάξη που έχουμε δεν μας εκπροσωπεί πλέον. Θέλουμε άλλους. Το οικονομικό υπόβαθρο, και χαίρομαι που το βάζετε στην κουβέντα, κύριε Φούσκα, είναι ένα κλειδί για να μπορέσουμε να αντιληφθούμε πολλά πράγματα. Υπάρχει ένα ερώτημα εδώ. Πιστεύει, λέει, ο κύριος Φούσκας, όσο και αν αδειμονεί ή όσο και αν έχει υπομονή το τουρκικό μεγάλο κεφάλαιο, γιατί θέλει και ένα βάθος, δεν θα το κάνει αύριο το πρωί, τσούκου τσούκου, πέσε πίτα, να σε φάω, αλλά θα πέσει πίτα, αυτό λέτε, και δεν χρειάζεται να πέσει ούτε ντουφεκιά. Πιστεύει όμως, λέει ο κύριος Φούσκας, ότι οι άλλοι μεγάλοι παίκτες ισχύως θέλουν μια τόσο ισχυρή Τουρκία να έχει βάλει χέρι και να έχει μετατρέψει σε δορυφόρο την Ελλάδα? Να απαντήσω σε αυτό, είναι πάρα πολύ καλό ερώτημα, αλλά υπάρχει απάντηση.
Κοιτάξτε να δείτε, το 1974 στην Κύπρο, από τη μελέτη των αρχαίων εξάγονται πάρα πολλά πράγματα. Ναι, ναι. Ένα από τα σημαντικά πράγματα που εξάγονται είναι το εξής. Στους Αμερικάνους δεν ενδιαφέρει ποιος θα κερδίσει το 1974. Καθόλου. Μπείτε μέσα και σπάστε τα. Ό,τι και να γίνει, εγώ είμαι από πάνω. Όποιος και να κερδίσει, εγώ θα ελέγχω την κατάσταση. Εγώ είμαι ο ηγέτης της Ανατολικής Μεσογείου. Η υπόλοιπη είναι υποδέστερη. Και η Αγγλία και η Τουρκία και πόσο μάλλον η Ελλάδα. Έτσι. Το ίδιο συμβαίνει και αυτό με το Αιγαίο. Δεν ενδιαφέρει την Αμερική αν η Τουρκία θα έχει το μισό Αιγαίο. Δεν ενδιαφέρει καθόλου. Από τη στιγμή που υπάρχει ειρήνη και από τη στιγμή που δεν υπάρχει ένταση. Συγγνώμη, αυτό. Παράγοντας, μισό λεπτό, κύριε Φούσκα, θα το πείτε αυτό. Αλλά μου ομοιάζει με αυτό που μας έχει πει πριν 4 χρόνια ο καθηγητής οικονομικών στην Ουάσιγκτον, ο κύριος Καριώτης. Αυτό που λέτε τώρα, τους Αμερικάνους δεν τους ενδιαφέρει ποιος και πώς, ναι, αρκεί να υπάρχει νηνεμία στην περιοχή. Έτσι, πολύ σωστό το, πολύ σωστό το είπε. Η Ελλάδα όταν δίνει χωρίς να έτσι δίνει για να αγοράσει ειρήνη, αυτό θέλει η Αμερική. Η Αμερική δεν θέλει ένταση για να μην εμπλακεί ο Ρωσικός ή ο Κινέζικος τώρα παράγοντας ή άλλοι παράγοντες. Έτσι, η Αίγυπτος ας πούμε. Δεν θέλει ησυχία στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεν θέλει ένταση. Ξέρετε κάτι άλλο προκύπτει από τα αρχεία του 1974. Προκύπτει το εξής σημαντικό. Αν ο Καραμαλής στην Εκεχηρία έπαιρνε μια πρωτοβουλία και έλεγε στους Αμερικάνους, εγώ έχω αποφασίσει να στείλω τα Phantom, ναι, να στείλω και τα υποβρύχια, οι Αμερικάνοι ήδη είχαν από τις 20 Ιουλίου, δηλαδή τη στιγμή που γινόταν η τουρκική επέμβαση, το πρωί, είχαν έτοιμοι να σηκώσουν με αερομεταφορά ολόκληρη μεραρχία από την Καλιφόρνια να τη φέρουν στην Ανατολική Μεσόγειο να σταματήσουν ελληνοτουρκικό πόλεμο. Για να μην μπλεχτεί η Σοβιετική Ένωση. Και εκεί δηλαδή η ατολμία του Καραμαλή μας τύχησε τη μισή Κύπρο. Γιατί αν στην Εκεχηρία πραγματικά έπαιρνε μια αυτοδύναμη, ανεξάρτητη απόφαση και όχι νατοϊκή απόφαση να μην κάνει τίποτα, εάν έπαιρνε αυτή την απόφαση, η Αμερική δεν θα άφηναν το δεύτερο Αττήνα να γίνει οι Αμερικάνοι. Πρώτο δεν θα άφηναν και δεύτερο θα έφεραν στρατό από την Ιταλία, από τη Γερμανία και ολόκληρη μεραρχία να παρέμβει στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό δηλαδή που κάνουν οι ελληνικές ελίτ, που έχουν ένα τέτοιο φόβο, μην κουνήσουν ένα δαχτυλάκι να είναι στην Τουρκία, να μην κάνουν τα 12 ναυτικά μίλια, να μην κάνουν κοινή ΑΟΣ Ελλάδος-Κύπρου, είναι καταστροφικό, είναι ένα σύνδρομο φοβίας, η οποία το μόνο που εξυπηρετεί είναι τον τουρκικό ιμπεριαλισμό. Αυτή είναι η κατάθεση που έχω να κάνω. Επαναλαμβάνω, τον τουρκικό ιμπεριαλισμό, ο οποίος είναι υποδεέστερος του αμερικανικού ιμπεριαλισμού στην περιοχή. Οπότε, όποιος και να κερδίσει σε αυτό, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Η Αμερική θέλει να έχει μόνο ειρήνη στην Ανατολική Μεσόγειο. Τίποτα άλλο δεν θέλει. Γιατί είναι μια περιοχή που θέλει να διατηρήσει ανέπαφη από το ρωσικό παράγοντα. Μην κατέβουν προς τα κάτω οι Ρώσοι. Έχουν τη βάση στη Συρία. Η ναυτική βάση, μεγάλη. Σωστά. Έτσι. Βασίλης Φούσκας, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στη Νομική και Οικονομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Ανατολικού Λονδίνου, διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου για τη Μελέτη Κρατών, Αγορών και Λαών στο ίδιο Πανεπιστήμιο. Πότε η μελέτη θα δοθεί στη δημοσιότητα? Η μελέτη θα είναι σχετικά μικρή στα ελληνικά, γιατί ήθελα να βγει ένα μικρό βιβλίο για να διαβαστεί στις 30-40.000 λέξεις. Αυτή θα βγει στα ελληνικά. Η άλλη είναι η μεγάλη στα αγγλικά. Θα βγει τον Οκτώβριο. Η μικρή πιστεύω να βγει τον Ιούλιο, τη μαύρη επέτειο. Τη μαύρη επέτειο. Στα αγγλικά είναι συγγραφή μαζί με τον William Mallinson, που είναι ένας πρώην Εγγλέζος διπλωμάτης. Βοήθησε πάρα πολύ στη συγγραφή της και εξαιρετικός ερευνητής. Αυτά. Πολλή δουλειά. Αναρώνω ακόμα από τη μελέτη των αρχείων. Κύριε Φούσκα, θέλω να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή συνομιλία, ειλικρινά. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.